Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά στον Μύρονα, στην Μύρα, στην Μύρκα, στον Τριαντάφυλλο, στον Φίλη, στον Φίλιο, στον Τριανταφυλλένιο, στην Τριανταφυλλιά, στη Φιλιό, στη Φιλίτσα, στην Τριανταφυλλένια και στη Ρόζα που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της 5ης 8ης Αυγούστου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά μου γυναικού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Η κορυφή ήταν και είναι δική του. Ο Μίλτος Τέντογλου στέφτηκε χρυσός Ολυμπιονίκης προχθές βράδυ στο Παρίσι, διατηρώντας τον τίτλο που κατέκτησε 3 χρόνια πριν στο Τόκιο. Με επίδοση 8 μέτρα και 48 εκατοστά στη δεύτερη προσπάθειά του, ο 25χρονος από το Γρεβενά έγραψε ιστορία στο Stade de France. Όντας ο δεύτερος που κατακτά διαδοχικά χρυσά μετάλλια στο Άλμα Εσμίκος, μετά τον θρυλικό Carl Lewis, ο οποίος είχε 4 συνεχόμενα από το 1984 ως το 1996. Παράλληλα, ο Μίλτος γίνεται ο πρώτος Έλληνας αθλητής του στίβου που κατακτά συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και ο πρώτος γενικότερα στον 21ο αιώνα που προηγήθηκε ο αρσιβαρίστας Πύρος Δήμας με 3 χρυσά από το 1992 ως το 2000. Ελατοδάση, ανοιχτοί ορίζοντες, οξυγόνο και ανάζ δροσιάς, όμορφα χωριά με διάσπαρτους παραδοσιακούς σκισμούς που ξεφυτρώνουν τις πλαγιές των βουνών της Πίνδου, κρυμμένα μυστικά της φύσης, κοιλάδα του Αχελώου, είναι όλα όσα εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη στην ορεινή Άρτα, στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Αφήσαμε την πόλη της Άρτας και πήραμε το δρόμο για τα ορεινά. Διαδρομή όμορφη, αν και ανηφορική, με την εικόνα της φύσης να αποζημιώνει τον επισκέπτη σε κάθε στροφή. Μετά από 57 χιλιόμετρα φτάνουμε στο Αστροχώρι, ένα χωριό σημείο αναφοράς για την περιοχή, καθώς βρίσκεται στο κέντρο του ορεινού όγκου και αποτελεί αφετηρία για εξορμήσεις στον άγνωστο και ανώθευτο τόπο. Ο Αμερικανός Υπουργός Άντονι Μπλίνκεν απέτυχε την Τρίτη για πρώτη φορά δημόσια από το Ιράν και το Ισραήλ να αποφύγουν κάθε κλιμάκωση που θα οδηγούσε σε ευρύτερη ένοπλη σύραξη στην Εγγύη Ανατολή. Δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μία κλιμάκωση από οποιονδήποτε που θα οδηγούσε σε ένοπλη σύραξη. Διεξάγουμε τέτοιες διπλωματικές προσπάθειες από κοινού με συμμάχους και εταίρους μας για να αποφευχθεί αυτό και διαβιβάσαμε το μήνυμα απευθείας στο Ιράν. Διαβιβάσαμε το μήνυμα απευθείας στο Ισραήλ. Επέμεινε ο επικεφαλής της διπλωματίας στον ΗΠΑ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Lloyd Austin και τους ομολόγους του της Αυστραλίας Penny Wong και Richard Marsh αντιστοίχως. Ο Δήμος Χιού διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στους Έλληνες ομογενείς την 5η στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για όλους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική και συνέστημα πρωταγωνιστή τον αγαπημένο καλλιτέχνη Παντελή Θαλασσινό. Ο Παντελής Θαλασσινός, γνωστός για τις εξαιρετικές του ερμηνείες και την πολυετή προσφορά του στη μουσική, θα ανέβει στη σκηνή συνοδευόμενος από την Άννα Μπινόπουλου, μια επίσης αξιόλογη φωνή της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μαζί τους θα βρεθεί ένα εξαιρετικό μουσικό σύνολο που περιλαμβάνει τον Σωτήρη Μαργώνη στο βιολί, τον Πάνο Δημητρακόπουλο στο κανονάκι, τον Λευτέρη Χαβουτσά στην κιθάρα, τον Πέτρο Βαρθακούρη στον μπάσο και τον Φίλιππο Λευκαδίτη στα χρουστά. Η αναβάθμιση της σχέσης με τους Έλληνες διασποράς αποτελεί μείζωνα κυβερνητική προτεραιότητα κατά την τελευταία πενταετία, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κότσιρα σε άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Κομβικές μεταρρυθμίσεις όπως η άρση των περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, καθώς και η ψηφιοποίηση λειτουργιών του κράτους, αποδεικνύουν έμπρακτα τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη βελτίωση της καθημερινότητας των αποδήμων και στην ενίσχυση των δεσμών τους με την Ελλάδα, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει με όραμα την ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο και την ανάπτυξη ουσιαστικής αμφίδρομης σχέσης με τους Έλληνες διασποράς, εκπονήσαμε και παρουσιάσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό για την περίοδο 2024-2027. Σε κλίμα συγκίνησης και χαράς τελέστηκε το πρωί της Τρίτης ο αγιασμός του εξοπλισμού στην αίθουσα φυσικοθεραπείας στο κέντρο διημέρευσης ατόμων με αναπηρία γέφυρα του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Η Χιακή Αδελφότητα Αγίας Μαρκέλας Μπρούκλιν κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκεντρώσει το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την αγορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τις φυσικοθεραπείες
των ωφελουμένων ατόμων. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ειρήνη Καυκή, φυσικοθεραπεύτρια και η ίδια, η οποία πέρσι επισκέφθηκε το κέντρο και είδε από κοντά τις ανάγκες. Με την επιστροφή της στην Αμερική και με τη στήριξη της αδελφότητας, διοργανώθηκε τουρνουά μπάσκετ, από όπου και συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου ποσού. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης είτε 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods, Mega Zeros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!